Λέγομαι, το όνομά μου είναι Αναστάσιος Νεράντζης, είμαι βουλευτής, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, η οποία διοργανώνει αυτή τη διημερίδα. My name is Anastasios Nerantzis. I am member of the Parliament. I am member of the Greek Parliament, and I am the Secretary General of the Interparliamentary Assembly on Orthodoxy, which is the organization that is organizing this conference. Την ειρήνη μπορούν να την φέρουν μόνο τα μυαλά των ανθρώπων. Οι μονοθεϊστικές θρησκείες μπορούν όμως να συμβάλλουν στο να έρθει η ειρήνη. Well, peace can only be brought by the minds of people. The monotheistic religions can just contribute to this direction. Δηλαδή, μέλη των κοινοβουλίων των χωρών μας. We are a political organization and we are all politicians, that is, members of the parliaments of our countries. Και επομένως, πολιτικά προσεγγίζουμε το θέμα της παγκόσμιας ειρήνης. So we approach this issue of a global peace from a political viewpoint. Οι σκέψεις μας όμως και οι ενέργειές μας περνάνε μέσα από τις βασικές αρχές των μονοθεϊστικών θρησκειών. However, our thoughts and our actions go through the main principles of the monotheistic religion. Δηλαδή την αγάπη, την ειρήνη, το σεβασμό προς τον άνθρωπο αλλά και προς τη διαφορετικότητα του ανθρώπου. Και εν πάση περιπτώσει το σεβασμό προς το περιβάλλον. And these principles are love, peace, the respect for man and respect for difference of men and also protection of the environment. Με αυτά ασχολείται και αυτή η διημερίδα στην οποία είστε και εσείς εδώ και πιστεύω ότι τα πορίσματα που θα βγουν θα είναι χρήσιμα έτσι ώστε να μπορέσουμε οι μονοθεϊστικές θρησκείες να παίξουν ακόμη πιο αποτελεσματικό ρόλο στην εξασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης. And these are the issues of the conference which you are attending here, and we hope that the findings, the conclusions of this conference will be useful so that monotheistic religions can contribute even more effectively to the direction of global peace. Ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσεγγίζουν ο ένας τον άλλον και αυτή η κίνησή μας και προς αυτό το σκοπό στοχεύει. Δηλαδή να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους τον ένα στον άλλον. Δεν πρόκειται να ταυτιστούμε σε όλα. Ψάχνουμε να βρούμε κοινή διάλεκτο για να καταλήξουμε σε κοινές αρχές. Θα έχουμε τις ιδιαιτερότητές μας, θα έχουμε τις διαφοροποιήσεις μας. We need this approach, this rapprochement between people, and this is one of the objectives of our movement. We want to bring people closer to one another. Definitely. We cannot have everything identical. We have our differences, yes. But through our differences we can be together and work together. Προτιμώ αντί της βαθύτερης θρησκευτικότητας να είναι καθαρότερη και αγνότερη θρησκευτικότητα. Και ανιδιοτελέστερη θρησκευτικότητα. Νομίζω ότι αυτά μπορούν πράγματι να μας βοηθήσουν να πάμε καλύτερα στο στόχο μας. That we have a more pure, more clean religion in the future and more disinterested without having just to serve our own interests. This type of religion would be helpful. Yeah. Είναι ευχής έργο να γίνει, όπως ευχής έργο πρέπει να γίνει το ξανά άνοιγμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Yeah, that would be desirable. We do agree that we eliminate all these obstacles and barriers between the two people, so that would be desirable. Να έχουν υγεία, να έχουν προκοπή και να γεμίσουν τα πνευμόνια τους και η καρδιά τους με επιθυμία για ειρήνη, ανοχή και αγάπη προς τον άνθρωπο. The message is that I wish them health, prosperity, and I wish that they acquire in their heart a strong desire for global peace and love for one another.